τα γκολ. Ο Ηλίας Κότσιος έχει φορέσει ακόμη τις φανέλες του Όφη, της ΑΕΛ, του ΠΑΣ Γιάννα, του Λεβαδιακού και της Καλονής. Κύριε Κότσιο, καλησπέρα. Τι είναι τελικά αυτό που σώζει μια ομάδα όταν κινδυνεύει με υποβιβασμό? Καταρχήν, καλησπέρα σας και από μένα. Σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, τα play-out. Και αυτό που σώζει μια ομάδα, θα το έλεγα έτσι με απλά λόγια, είναι όχι το πώς θα παίξει, αλλά η ουσία. Και η ουσία είναι να παίρνει βαθμούς, είτε έναν είτε τρεις, εκεί που χρειάζεται. Χρειάζεται καρδιά, ψυχή, είναι κάποια στοιχεία τα οποία χρειάζονται σε παιχνίδια ειδικών συνθήκων, όπως είναι τα play-out. Δύο από τις ομάδες τις οποίες και αγωνιστήκατε και αγαπήσατε, οι ΑΕΛ και Όφη, κινδυνεύουν και βρίσκονται αύριο αντιμέτωπες στο Αλκαζάρ. Τι λέτε, ποια θα επιβιώσει? Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ κρίμα αυτές οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες με μεγάλη ιστορία να παλεύονται και να συγκρούονται για το ποια θα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, να πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη, γιατί όπως έχει γίνει το πρωτάθλημα φέτος χωρίς κόσμο, είναι ιδιαίτερο. Η γηπεδούχος ομάδα δεν έχει την όθηση των φιλάθλων της και γι' αυτό βλέπουμε πολλά αποτελέσματα, ειδικά από ομάδες εκτός έδρας, να κερδίζουν, να παίζουν καλύτερα, και νομίζω ότι και αυτό το παιχνίδι θα είναι ιδιαίτερο. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ίσως καθορίσει σε μεγάλο βαθμό, μαζί με το παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννα με τον Πανατολικό, το ποιος θα πέσει κατηγορία κατευθείαν και ποιος θα αγωνιστεί στα μπαράζ. Εσείς βέβαια είστε Λαρισαίος, οπότε ΑΕΛ να υποθέσω. Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύσκολο για μένα. Στην ΑΕΛ είμαι Λαρισαίος, έχω παίξει 2 εκπληκτικά χρόνια, αλλά και στον Όφη έχω παίξει 9 χρόνια. Δηλαδή μια ποδοσφαιρική ζωή. Αν με ρωτήσετε ποιος θέλω να σωθεί από τις δύο, δεν μπορώ να σας πω, θέλω να σωθούν και οι δύο. Θα ήταν κρίμα πραγματικά, όχι μόνο επειδή το λέω εγώ, αλλά νομίζω ότι και για όλη τη φίλαθλη κοινή γνώμη, αυτές οι δύο ομάδες έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και δεν αξίζει να παλεύουν για τη σωτηρία τους, αλλά να παλεύουν για κάτι πιο ψηλά. Η αρχή της χρονιάς σας βρήκε στη Λαμία. Ως συνεργάτη του προπονητή Μπάμπη Τενέ, φύγατε νωρίς. Η Λαμία δείχνει ότι αποφεύγει τις περιπέτειες. Ναι. Έκανα το πρώτο ξεκίνημα με τον κύριο Τενέ στην ομάδα της Λαμίας. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά όπως έπρεπε. Υπήρχαν πολλές συγκυρίες που δεν έγινε αυτό, γιατί ήμασταν εν μέσω του κορονοϊού. Πολλά παιχνίδια δεν καταφέραμε να τα παίξουμε. Επειδή αναβληθήκανε. Όταν φύγαμε ήρθε ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά. Βέβαια η Λαμία απέκτησε πολλούς ποδοσφαιριστές, άλλαξε η ψυχολογία των παιχτών και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η ομάδα κατάφερε και καταφέρει να σωθεί, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είχε ποιότητα, και νομίζω οι άνθρωποι εκεί διψάνε για το ποδόσφαιρο. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Κοιτάξτε, δείτε, είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Αυτό που ξεκίνησα να κάνω πριν λίγους μήνες θα ήθελα να το συνεχίσω. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, αν δεν τελειώσει αυτό το θέμα με τον κορονοϊό, να επανέλθουμε όλοι σε μια κανονικότητα. Δύσκολα, είναι λίγο δύσκολο, αρκετά δύσκολο το να μπούμε σε μια διαδικασία, να είμαστε σε ομάδες. Βλέπετε ότι αλλάζουν οι προπονητές πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα. Τα δικά μου σχέδια είναι να μείνω στον χώρο του ποδοσφαίρου και κάποια στιγμή να πάω πρώτος προπονητής, οτιδήποτε, ή συνεργάτης με κάποιον φίλο μου, να έχουμε μια καλή συνεργασία. Κύριε Κότσιο, σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία στον κόσμο του σπορ. Κάθε επιτυχία, ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.